θα ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα. Βλέποντας το χάρτη των νησιών της Ανατολικής, του Ανατολικού Αιγαίου, βλέπουμε όλες οι πόλεις πρωτεύουσες κοιτάνε προς την Τουρκία, προς τη Μικρά Ασία, που δείχνει ότι πάντα εξαρτάται η επιβίωσή τους από τη Μικρά Ασία. Εκεί γινόταν το εμπόριο, οι συναλλαγές, όλες. Θα ήθελα να πω ότι η σύνδεση και τα επιμελητήρια που συνεργαζόμαστε κάνουν πάρα πολύ δουλειά όσον αφορά τις επαφές που έχουμε με τις ξένες επιχειρήσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα η οικονομική διπλωματία είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες διπλωμάτες τι δουλειά θα μπορούσαν να προσφέρουν στην ελληνική οικονομία, λύνοντας τα προβλήματά μας. Το τι προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι βιομηχανίες, ψάχνοντας προσωπικό με δεξιότητες ή απλούς εργάτες, μας βγάζουν το λάδι πραγματικά. Και όχι μόνο για εργαζόμενους, αλλά και για πελάτες. Θέλουμε να φέρουμε έναν πελάτη, δεν ξέρω τώρα με η Τουρκία είναι πιο εύκολο. Πήγαμε να φέρουμε από τα Εμιράτα έναν πελάτη, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος, και λέει μία υπάλληλος από το προξενείο να τον περάσουμε συνέντευξη. Είναι δισεκατομμυριούχος, λέω. Πού τη συνέντευξη του. Όχι, λέει, είναι ο νόμος έτσι. Τον παίρνει, σταματάει τη Rolls Royce μπροστά. Πάει λοιπόν και αρχίσανε και του λέγανε και τι θα κάνετε στην Ελλάδα. Μήπως θέλετε να πάτε Γερμανία. Και αηδίες. Τις πετάει τα χαρτιά πάνω και σηκώθηκε και φεύγει. Μα είναι πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Έτσι λέει, μας είπαν να κάνουμε. Τι πάει να πει, παιδιά. Δεν βλέπετε τη διαφορά του ανθρώπου. Δεν ξέρει τι έχει από τα Εμιράτα. Τέλος πάντων, οπωσδήποτε θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με την Τουρκία πολύ βιομηχανία, γιατί ψάχνουμε ανθρώπους με δεξιότητες. Και επειδή αναφέρατε προηγουμένως ότι η μόρφωση των Τούρκων νέων, γιατί έχετε και πάρα πολλούς νέους, θα θέλανε να εργαστούν και στην Ελλάδα, που ίσως η μισθή είναι καλύτερη από την Τουρκία, μιας και υπάρχει τόσο μεγάλος πληθωρισμός, και εργαζομένους απλούς, εργάτες, ίσως είναι πιο εύκολο να τους φέρουμε στην Ελλάδα να δουλέψουν για μας. Πέραν από αυτό, εμείς έχουμε καθημερινές, σε παρένθεση, επαφές με πρεσβείες. Έρχονται οι άνθρωποι, έχουν η διαφορά με τους δικούς μας οικονομικούς διπλωμάτες. Έρχονται και παίρνουν πληροφορίες. Ήρθε η πρέσβυρα της Αλγερίας. Ή με κάλεσε σπίτι το πρέσβη της Κίνας. Θα σας πω και μια στιγμή. Της Ταϊβάν. Και αρχίσαν και μιλάγανε και μου κάνανε ερωτήσεις πονηρές. Δηλαδή, άμα πάρουμε, ξέρω εγώ, σε μια περιοχή τάδε, πληρώνουμε λιγότερα λεφτά. Ποια είναι η σχέση, διάφορες σχέσεις. Δηλαδή, σου κάνουν ερωτήσεις που νομίζω ότι είναι χαζές, αλλά παίρνουν πληροφόρηση και την περνάνε στο δικό τους κυβερνήσεις και κάνουν τη δουλειά τους, πιστεύω. Εμάς οι πρέσβεις και οι πρόξενοι πάνε στους συνδέσμους βιομηχανιών της Γερμανίας ή της Σαουδικής Αραβίας ή της Τουρκίας να πάρουν πληροφόρηση, να την περάσουν σε εμάς, να δούμε τι θα κάνουμε. Είναι δηλαδή λεπτομέρειες οι οποίες μας κρατάνε πολύ πίσω. Μια άλλη ιδέα που είχαμε ήταν ο βιομηχανικός τουρισμός. Σε όλο τον κόσμο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ας πούμε, στις σοκολάτες Κατέρμπορι λέγονται στην Αγγλία 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες. Μόνο από αυτούς τα 2,5 εκατομμύρια που λένε μια σοκολάτα ή τη διαφήμιση που κάνουν είναι φοβερό. Και το αρχίσαμε εμείς σαν σύνδεσμος. Πήγαμε 1-2 επισκέψεις. Ευχαριστηθήκαμε πολύ γιατί είχαμε πολλούς φοιτητές. Είχαμε πάρει από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Πλούσιους, στοχούς, μεγάλης ηλικίας, μικρής ηλικίας, από σχολείο, φοιτητές και τους πήγαμε και επισκεφτήκανε διάφορες βιομηχανίες, κατευχαριστηθήκανε. Πραγματικά, ίσως και στη Μυτιλίνη που έχετε τις ελαιουργίες,
Έχετε το Ούζο Μπαρβαγιάννη. Ξέρω, μπορεί. Και δεν κοιτάνε μόνο την παραγωγή, κοιτάνε και την ιστορικότητα των κτηρίων, γιατί είναι πολλοί μηχανικοί αρχιτέκτονες που ενδιαφέρονται από όλα αυτά. Δηλαδή είναι ιδέες που πρέπει να τις βάλετε να δουλέψετε και να τις οργανώσετε. Να αρχίσετε με τα παιδιά, με τα πανεπιστήμια και σιγά σιγά να προχωρήσετε. Είναι εύκολα πράγματα. Όρεξη θέλει να προχωρήσουμε. Οικονομική δεξιότητα. Λοιπόν, με τις πρεσβείες εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Ήθελα να σας πω ένα περιστατικό που μου είχε με τον Κινέζο πρέσβη, γιατί του λέγαμε εμείς το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρές και μικρομεσαίες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε marketing. Ας πούμε εσείς που βγάζετε, είσαστε παραγωγή λαδιού εδώ πέρα, το καλύτερο πιστεύω και με τις Καλαμάτες, για μην φωνάζει και ο Κουτσίκος. Πώς θα το διαφημίσετε? Δεν έχετε τη δυνατότητα, δεν ξέρετε πώς, σε τι μπουκάλι θα το βάλετε, τι όνομα θα του δώσετε. Πώς θα τα προωθήσετε αυτά τα θέματα? Είναι πραγματικά δύσκολο και του λέω του Κινέζου, σε παρακαλώ βοήθα μας. Εσύ έχουμε φοβερή διαφορά στο ισοζύγιο, εισαγωγών, εξαγωγών. Παίρνουμε δις και μας παίρνουν κάτι ιδέες. Λέει, δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Καλά, σιγά μου βοήθανε. Μετά, μέσα στην κουβέντα που κάναμε, λέω, ελάτε κάντε joint venture, ελάτε να κάνουμε μια κοινές επιχειρήσεις ώστε να προωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο εύκολα τα υλικά. Ναι, δεν το σημείωσε δίθεν. Μετά μου λέει, εμείς είμαστε ελληνικός λαός. Που κολλάει αυτό. Λέω, γιατί? Ναι. Λέει, εμείς ανακαλύψαμε την πυρίτιδα, αλλά τη χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε μπεγκαλικά. Εσείς τα πήρατε, κάνετε σφαίρες και βόμβες. Ωραία. Μετά λέει, φτιάξαμε μεγάλα καράβια, μεγάλα μπάρια και βάζαμε τα ξωτά, λέει, και κάναμε εμπόριο. Εσείς τα πήρατε, λέει, και βάλαζετε τους δούλους, τους σκλάβους από την Αφρική και τους πηγαίνατε στην Αμερική. Μετά μου λέει, ανακαλύψαμε τα ντρόν που τα χρησιμοποιούσαμε για να ελέγχουμε τις καλλιέργειες, τα πήρατε εσείς και τα κάνατε υπτάμενες βόμβες, εσείς οι δυτικοί δηλαδή. Εμείς είμαστε ελληνικός λαός. Εντάξει, τελείωσε το δείπνο, φύγαμε. Μετά από τρεις μέρες πήγα στον πρέσβη της Ταϊβάν και μόλις μιλήσαμε, λέω, ελληνικός λαός. Η δημοκρατία της Κίνας. Τι λέει, μας έχει κατασφάξει, λέει. Δεν έχει αφήσει κανένα ζωντανό. Δηλαδή οι άνθρωποι πώς περνάνε τα μηνύματα εκεί που θέλουν, γιατί ξέρουν ότι θα το πω εγώ σε κάποιον άλλο, θα προχωρήσει. Είμαστε ελληνικοί, λέει. Διπλωμάτες, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι έχουν επαφές με τους επιχειρηματίες. Εμείς πόσες επαφές έχουμε με τους οι διπλωμάτες μας, με τους ξένους, με τους επιχειρηματίες ξένους. Επίσης, τελειώνοντας, για να μην σας ζαλίζω, οι σύνδεσμοι βοηθάνε στη δικτύωση, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δικτυώνονται, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και ευκαιρίες. Στη στήριξη επενδύσεων προσφέρουν πληροφόρηση σχετικά με νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, διευκολύνοντας τις ξένες επενδύσεις. 3. Στην προώθηση κοινών συμφερόντων βοηθούν στην ανάπτυξη κοινού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, ενισχύοντας τη συνεργασία σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια και η τεχνολογία. Στην εκπαίδευση και επιμόρφωση οργανώνουν σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, προάγοντας τις δεξιότητες και τη γνώση που είναι απαραίτητες για τη συνεργασία. 5. Στη διαμεσολάβηση λειτουργούν ως μεσολαβητές σε περιπτώσεις διαφορών ή παρεξηγήσεων, ενισχύοντας τη σταθερότητα στις επιχειρηματικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, μπορούμε να βρούμε έναν δικηγόρο στο εξωτερικό, αν υπάρχει κάποια διαφορά από τιμολόγια και τέτοια. Μετά, μιλήσουμε για πολιτική σταθερότητα. Ισχυρές οικονομικές σχέσεις μπορούν να ενισχύσουν τη σταθερότητα και να μειώσουν τις εντάσεις μεταξύ των χωρών. Κοινωνική συνοχή.
Η συνεργασία σε οικονομικά θέματα προάγει την κατανόηση και την εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή. Ανάπτυξη υποδομών. Οι κοινές επενδύσεις σε υποδομές όπως μεταφορές ενέργεια βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και διευκολύνουν τις εμπορικές ροές. Καινοτομία τεχνολογία. Η συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας ενθαρρύνει την έρευνα και την ανάπτυξη, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Και μετανοτουρισμός, ανάπτυξη τουρισμού, ενισχύει τις οικονομίες και προάγει πολιτιστική ανταλλαγή, προσφέροντας κοινές εμπειρίες. Πολιτιστική συνεργασία. Οικονομικές σχέσεις συχνά οδηγούν σε πολιτιστικές ανταλλαγές, ενισχύοντας τους δεσμούς και την κατανόηση μεταξύ των χωρών. Και αυτές οι διαστάσεις των οικονομικών σχέσεων δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεργασίας που μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.